Ο Μίκης Θοδωράκης είναι πλέον ένας ζωντανός θρύλος. Έχει περάσει πια στη γειτονιά των αγγέλων της τέχνης, του πολιτισμού, ανήκει στους μεγάλους της ιστορίας, είναι ο μελωδός της. Κι εγώ νιώθω πραγματικά υπερήφανος, γιατί για πάνω από 35 χρόνια ο Μίκης με έχει τιμήσει με τη φιλία του και τη συνεργασία του. Όλα αυτά τα χρόνια ο Μίκης, με την πολυδιάστατη και πολυσήμαντη προσωπικότητά του, όχι μόνο σημάδευσε ουσιαστικά και σφράγισε τη μουσική και τον πολιτισμό της χώρας μας, αλλά ταυτόχρονα σημάδεψε με την παρουσία του και τους αγώνες του έθνους για τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Θαυμάζω λοιπόν τα τεράστια αποθέματα της ψυχής του. Θαυμάζω την τέχνη του με την οποία χρησιμοποιεί αυτές τις λίγες νότες του πεντάγραμμου. Θαυμάζω ακόμη τη μαστοριά του με την οποία χρησιμοποίησε τα εκφραστικά μέσα της εποχής του για να εισάγει την λόγια ποίηση στα στόματα όλων των Ελλήνων. Και έτσι διερωτάτο ο Ρίτσος όταν επρόκειτο ο Θοδωράκης να μελοποιήσει τον επιτάφιο. Πώς είναι δυνατόν αυτή η ιερή λειτουργία, αυτός ο θρήνος και ο ύμνος για την εργατική τάξη να ακούγεται εκεί όπου βομολοχούνε, όπου τρών και πίνουν, που τσιμπιούνται και φιλιούνται. Και ο ποιητής μετά από λίγα χρόνια συνεχίζει. Τελικά είχα άδικο. Εκεί έπρεπε να ακούγεται ο επιτάφιος και εκεί τους βρήκε και εκεί τους δόθηκε, τους προσφέρθηκε και προσφέρθηκαν και αυτοί στο ποίημα και τη μελωδία του. Το πιαν το ποίημα, το φάγαν. Το να συνεχίσω όμως τα πενέματα για το Μίκη θα ήταν ανώφελο, γιατί απλούστατα δεν τα χρειάζεται. Γι' αυτό λοιπόν θα σας διηγηθώ ένα περιστατικό από την πολύχρονη συνεργασία μας και τη σχέση μας, που βέβαια τα απότερα αποτελέσματα αυτού του περιστατικού έχουν σημασία και τα οποία δεν θα μπορούσε ούτε ο ίδιος ο Μίκης να τα φανταστεί. Βρισκόμαστε λοιπόν στα χρόνια της δικτατορίας, γύρω στο 1972, ο Μίκης είναι εξόριστος στο Παρίσι και εγώ πηγαίνω πολύ τακτικά και τον συναντάω εκεί. Σε μια από τις συναισθηματικά φορτισμένες μας συναντήσεις και πάνω στην κουβέντα μας για τα απογορευμένα του τραγούδια, δεν ξέρω πώς, μου ήρθε η ιδέα ότι εγώ θα μπορούσα να τα αποδεσμεύσω από τους συνταγματάρχες, εξηγώντας τους ότι το κρυφό σχολείο σίγουρα βλάπτει περισσότερο από ότι η ελεύθερη επικοινωνία. Έτσι λοιπόν, πρότεινα στο Μίκη να υπογράψουμε ένα συμβόλαιο το οποίο προέβλεπε ότι εάν σε 10 μήνες εγώ δεν κατάφερνα να αποδεσμεύσω το τραγούδι από του από τη Χούντα, το συμβόλαιο αυτό θα έπαμε να ισχύει και εγώ θα έχανα την προκαταβολή. Είχα τη διέστηση ότι θα τα καταφέρω. Χωρίς βέβαια να έχω απολύτως τίποτα υπόψη μου και χωρίς τίποτα να βαστάω στα χέρια μου. Έλα όμως που η τύχη με βοήθησε. Ήμουν τυχερός και πριν καλά καλά αρχίσω τις προσπάθειές μου, μεσολάβησαν τα γνωστά επεισόδια του Πολυτεχνείου, η Χούντα έπεσε και έτσι βρέθηκα με ένα συμβόλαιο σε πλήρη ισχύ και με ένα δίσκο έτοιμο, τον οποίο ηχογραφούσαμε το μεταξύ στα στούντιο της Κολούμπια κρυφά το βράδυ με τον Ταλάρα και την πρωτοεμφανιζόμενη Άννα Δύση, τα 18 Λιανού τράγουδα που όλοι γνωρίζουμε και τόσο αγαπήσαμε. Από εδώ και πέρα όμως αρχίζουν τα απρόβλεπτα περιστατικά. Οι άνθρωποι της Κολούμπια, οι οποίοι διέθεταν τότε το μονοπόλιο της παραγωγής των δίσκων και που εκεί ήμουνα κι εγώ υποχρεωμένος να τυπώνω τους δίσκους μου, μόλις είδαν ότι χάσαν μέσα από τα χέρια τους το Θεοδωράκι, μου κήρυξαν ανελαίητο πόλεμο. Δεν μου παρέδιδαν τους δίσκους που εκεί τύπωνα του Θεοδωράκι, άλλοτε μου λέγανε ότι χάλασε η μήτρα, άλλοτε μου λέγανε ότι τους τελείωσε η πρώτη ύλη. Ήταν οι άνθρωποι αποφασισμένοι να με κλείσουν. Πάνω λοιπόν σε έναν ομοιρικό καυγά μου για τους δίσκους του Μίκη, είχα πει στον τότε Άγγλο διευθυντή, τον Άλαν Μπόξερ. Εσύ θα είσαι η αιτία, του είχα πει, να κλείσει η Κολούμπια και να χάσει το μονοπόλιό της. Και από την επόμενη μέρα βέβαια άρχισα να ταξιδεύω στην Ευρώπη για να ψάξω να βρω ένα εργοστάσιο το οποίο θα ήθελε να έρθει στην Ελλάδα, να στήσει τα μηχανήματά του και να σπάσουμε έτσι το μονοπόλιο.
σε 2 χρόνια το καινούριο εργοστάσιο είχε γίνει πραγματικότητα και η Κολούμπια από τότε άρχισε να ζει την αρχή του τέλους της. Και έτσι λοιπόν, καθώς βλέπετε, ο Μίκης και τα παντοδύναμα τραγούδια του κατάφεραν να σπάσουν ένα ακόμη μονοπόλιο χωρίς και ο ίδιος να το ξέρει. Και εδώ το ανατρεπτικό πνεύμα του Μίκη λειτουργήσε κατά των ξένων μονοπωλίων κατά έναν υπέροχο τρόπο. Αυτό είναι κάτι που δεν έτυχε ποτέ να το πω του Μίκη και να του το διηγηθώ και είμαι βέβαιος ότι θα το διασκέδαζε πάρα πολύ. Κάθε φορά όμως που μιλάω για τον Μίκη η ψυχή μου γεμίζει από συγκίνηση, από αγάπη, από αναμνήσεις και φοβάμαι ότι μπορεί να γίνομαι κουραστικός. Γι' αυτό τελειώνοντας θέλω μόνο 2 πράγματα να πω. Πρώτα απ' όλα θέλω να τον ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για τη συνεργασία του, για τη φιλία του, για το ανεκτίμητο έργο που μας εμπιστεύτηκε για να ηχογραφήσουμε και να αξιοποιήσουμε. Θέλω επίσης να τον διαβεβαιώσω ότι συνεργαζόμενος με τον Sky και την Καθημερινή για την πολύτιμη αυτή έκδοση η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, αισθάνομαι ότι εκπληρώνουμε ένα μόνο μικρό μέρος του μεγάλου χρέους που οφείλουμε στον άνδρα για την ανυπολόγιστη προσφορά του στην τέχνη, στον πολιτισμό και στους αγώνες για την δημοκρατία. Μίκη, σε ευχαριστούμε και πάλι θερμά.